Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την βεντάλια των θεμάτων της αγοράς εργασίας, την μεταμνημονιακή εποχή, άνοιξε χθες Δευτέρα η Υπουργός Εργασίας Σέφη Αχτσιόγλου, ξεκινώντας κύκλο επαφών με τους κοινωνικούς εταίρους. Στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΗ, Γιάννη Παναγόπουλο, συζητήθηκαν οι αλλαγές που θα έρθουν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στο καθεστώς μεσολάβησης και διαιτησίας, καθώς και στα πρόστιμα της αδειλώτης εργασίας από τον Αύγουστο του 2018 και έπειτα. Η Υπουργός Εργασίας έχει προγραμματίσει συναντήσεις με καθέναν από τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και με όλους μαζί, προκειμένου να χαραχθούν οι νέοι άξονες πολιτικής γύρω από τα ακαθόδη εργασιακά ζητήματα. Η ικανοποίηση επικρατεί τόσο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων, από την υποβολή προσφορών για τους διαγωνισμούς και παραχώρηση δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, καθώς και για την θαλάσσια περιοχή στην Δυτική Ελλάδα. Προς το ενδιαφέρον της ΕΛΠΕ, της μεγαλύτερης ελληνικής επιχείρησης του κλάδου αλλά και διεθνών ομίλων για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, στέλνει θετικά σήματα στους ξένους επενδυτές ότι στην Ελλάδα γίνονται μεγάλες επενδύσεις, αλλά και την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των διαγωνισμών, εκφράζει ο πρόεδρος της ΕΔΕΗ Γιάννης Μπασιάς στο insider.gr. Ενώ το Σαρονικό με το Κορυφιακό Κόλπο είχε ξεκινήσει ως ιδέα από την εποχή του Περιάνδρου και υλοποιήθηκε από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Η κατασκευή της έγινε μεταξύ 1880-1893 και λόγω έλλειψης κονδυλίων ολοκληρώθηκε από την εταιρεία του Ανδρέα Συγκρού. Για τον λόγο αυτό λοιπόν θεωρείται το πρώτο έργο που έγινε με μέθοδο παραχώρησης. Ο λόγος για τη Διώρυγα της Κορίνθου, όπου πρόσφατα οι απαρχαιωμένες δομές των Πρανών στην νοτιοδυτική πλευρά της Διώρυγας υποχώρησαν από την διάβρωση δεκαετιών και έτσι η σύνδεση του Σαρονικού με τον Κορινθιακό που επιτέθη το 1893 διεκόπη. Βέβαια, τα έργα καθαρισμού και αποκατάστασης έχουν ήδη ξεκινήσει και πολύ σύντομα αναμένει τη Διώρυγα της Κορίνθου να ανοίξει ξανά. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δικτυμό να κυμαίνει 801,54 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,88%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.